διαρκούς αστάθειας και της διαρκούς προσπάθειας από τη μεριά της Τουρκίας να ανοίγει πολλαπλά μέτωπα έτσι ώστε να διαπραγματευτεί καλύτερα με, τους, με τις μεγάλες δυνάμεις για όλα τα ζητήματα τα οποία την απασχολούν με κυριότερο από όλα φυσικά το κουρδικό ζήτημα. Σε αυτό το πλαίσιο βρισκόμαστε σε μια, στο μάτι του κυκλώνα θα έλεγε κανείς όμως νομίζω ότι δεν θα το τραβήξουν περισσότερο και σε αυτή την κατεύθυνση δουλεύουμε και εμείς. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δικά μας ζητήματα, τα αμυγός ελληνοτουρκικά και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι Αναφέρομαι στο ζήτημα των δύο Ελλήνων αξιωματικών που αυτή τη στιγμή παραμένουν στι τουρκικέ ναι. φυλακέ. Είστε σε θέση να μα μεταφέρετε κάτι δεν έχω νεότερο δεν δεν έχω κάτι αν θέλετε και, να να και πω, με τι κυβερνητικέ κινήσει. Έχουμε πει εδώ και καιρό ότι αναμένουμε, εδώ και αρκετέ και δύο εβδομάδε, αν δεν κάνω mm -hmm. λάθο, ότι αναμένουμε το κατηγορητήριο από τον Τούρκο εισαγγελέα. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή η διαρκή, η εποδό, αν θέλετε, οποιασδήποτε επικοινωνία είναι ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια τη τουρκική. Το καταλαβαίνετε ότι α, αυτό θα έλεγε οποιοδήποτε κράτο έχει μια υπόθεση ενώπιον των δικαστικών του αρχών. Επομένω, αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμεί είναι να πιέζουμε πολιτικά, να πιέζουμε διπλωματικά, έτσι ώστε να μην δοθεί α, συνέχεια στην υπόθεση και να μην μετατραπεί σε ένα μείζον διπλωματικό επεισόδιο. Τώρα πάντω η αλήθεια είναι. Από ότι... εκεί και πέρα, αναμένουμε, σα ξαναλέω, την, το κατηγορητήριο του Τούρκου Ισαγγελέα και έχω την ελπίδα ότι η Τουρκία θα κατανοήσει ότι δεν χρειάζεται να δοθεί περαιτέρω συνέχεια στο συγκεκριμένο ζήτημα, διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπω καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια χρειαστή περαιτέρω ένταση. Βεβαίω, το δεύτερο πράγμα που μπορώ να σα πω σε ό,τι αφορά τι διμερεί μα σχέσει είναι ότι η κατάσταση στο Αιγαίο έχει αποκλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Επομένω, αυτό είναι θετικό. Φαίνεται ότι και η Τουρκία αποφάσισε να μην τραβήξει το σκηνή περισσότερο. Θα δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα και από εκεί και πέρα θα Κανονίσουμε και εμεί θα αποφασίσουμε yeah. τι συγκεκριμένε κινήσει που πρέπει να κάνουμε. Πάντω, είναι γεγονό ε, και φαντάζομαι μαζί με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα και εσεί, γιατί και προσωπικά και βέβαια θεσμικά, ω κυβερνητικός εκπρόσωπο, η αλήθεια είναι ότι έχετε έρθει στη θέση ε, του να πάρετε μία θέση. Ενδεχομένω να ρίξετε και του τόνου ε, ή, εν μπε περιπτώσει, να στρογγυλέψετε κάπω κάποιε γωνίε που σχηματίζονται. Και έχει να κάνει αυτό που λέω με τι. Από τη μία, με ό,τι παρακολουθούμε με την υπόθεση των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Από την άλλη, με το τι ακούμε. Με το τι ακούμε από τον κυβερνητικό σας εταίρο, ο οποίο είναι υπουργό άμυνα, τα περιομηρία στα γνωστά. Αμέσως μετά, ο αναπληρωτής Υπουργό Άμυνα να κάνει λόγο για υπερτροφικούς, αχρίαστους λόγους και εδώ πέρα βλέπουμε, όχι απλά να συντηρείται μία διαφων... μια διγλωσία, με συγχωρείτε, αλλά ενδεχομένως, αν αναλογιστεί κανείς και την υπόλοιπη επικαιρότητα, βλέπει Σκοπιανό, βλέπει υπόθεση Σαββίδης και λέω μερικά από αυτά, ενδεχομένως κανείς να, να σκεφτεί ε, ότι είναι σε μία... Ίσως και ίσω και ρίξει ναι. το κυβερνητικό ε... σχήμα. Και με συγχωρείτε για να ολοκληρώσω. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, έρχεται σήμερα και αναφέρομαι και στο δημοσίευμα του Φιλελεύθερου, γιατί το σχολίασε και νωρίτερα ο Νίκο Παπά. Ο οποίο φιλελεύθερο, ούτε λίγο ούτε πολύ, με αφορμή και τη συνεδρία τη κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, μιλά... μιλά για κρίση και για μία ρήξη ενδεχομένω και άγνωστη κατάληξη. Τι να πρωτοπώ εγώ τώρα σε σχέση με όλα αυτά. Καταρχάς ε, uh, αν να υπάρχει, υπάρχει εθνία, ενιαία την... κυβερνητική γραμμή που είναι το μείζον. Uh, είναι ευσεβής πόθος τη uh, της δημοκρατία uh, Νέας Δημοκρατίας και κατ' επέκταση του φιλελεύθερου που μου um, λίγες φορές έχει λειτουργήσει ως Προπαγανδιστικό βραχίωνα τη εξωματική αντιπολίτευση να ανακαλύπτει κρίσει, ρήξει στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου. Οφείλω να σα πληροφορήσω ότι ο κύριο Καμένο και ο πρωθυπουργό έχουν μια άριστη σχέση, μια σχέση εμπιστοσύνη. Μάλιστα, αύριο θα συναντηθούν. Και όλας, έτσι, έτσι, ώστε τις <laughs> έτσι ώστε να συζητήσουν τι πιθανέ περαιτέρω ενέργειε που θα πρέπει να κάνουμε σε ό,τι αφορά το ζήτημα των δύο Ελλήνων αξιωματικών που βρίσκονται υποκράτηση. Δεν υπάρχει κανένα με ζήτημα. με συγχωρείτε για τη διακοπή. Συμμετέχει ο κ. Καμένο σε όλε αυτέ τι συνεδριάσει και τι συσκέψει για το Φυσικά, ζήτημα. Φυσικά. Σα είπα ότι βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό αύριο κιόλα. Επαναλαμβάνω, έχει κανονιστεί συνάντηση. Μιλούν διαρκώ. Σχεδιάζουν μαζί τι ενέργειες τι οποίε αναλαμβάνει να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση. Επομένω, κάθε φημολογία ή κάθε ψήθυρο περί ρήξη ή κρίση στο εσωτερικό του κυβερνητικού στρατοπέδου δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια προσπάθεια τη Νέα Δημοκρατία και των μέσων που την υποστηρίζουν να αλλάξει η ιεράρχηση και οι προτεραιότητε τη δημόσια συζήτηση, να περάσουμε από τα ζητήματα που πραγματικά έχουν φέρει τη Νέα Δημοκρατία σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση και μιλάω για Τη την οβάρτη σε άλλου τύπου σε άλλο τύπου σε άλλο τύπου συζητήσεις. Προτείνω δεν υπάρχει να λοιπόν, σας ξαναλέω, ζητήματα. να μείνουμε, ζητήματα. δεν έχω κανένα πρόβλημα, απλά σας ξαναλέω ότι προσπαθώ να εξηγήσω τον λόγο για τον οποίο η εξωματική αντιπολίτευση uh, Προσπαθεί διαρκώ να δημιουργήσει μια εικόνα ρήξη. Δεν υπάρχει κανένα απολύτω πρόβλημα στο εσωτερικό τη κυβέρνηση. Είναι καθυσυχαστικό πάντω το γεγονό ότι είναι παρόν, όπω μα λέτε, ο Υπουργό Εθνική Άμυνα, ακριβώ γιατί έχει αυτό το χαρτοφυλάκι και αυτό του. να ε, Δεν αναρωτιώ, θα μπορούσε όμως, παρά λέτε, να είναι ξέρετε, παρόν. δεν τον βλέπουμε εμεί. Τον δεν είδαμε μια μπορούσε, φορά και ακούσαμε τα περιομήρια. μετά τον Δεν θα μπορούσε είδαμε. παρά να είναι παρόν. Θα σα πω, σε σχέση με την ομιλία. Uh, σας λέω ότι και στον διεθνή τύπο χρησιμοποιείται μεταφορικά η συγκεκριμένη λέξη για να περιγράψει την κατάσταση. Τώρα, uh, από εκεί και πέρα. Και γιατί ο, το... ο κ. Κουβέλης χαρακτήρισε σημαντικό αυτό το λόγο. Σας λέω ότι υπάρχει μια διαφορά σε ό,τι αφορά τις λέξεις τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας για να περιγράψει την κατάσταση. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι δύο Έλληνες αξιωματικοί κρατούνται και η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί ανεξαρτήτως των λέξεων που χρησιμοποιεί για να περιγράψει την κατάσταση έτσι ώστε το ζήτημα να διευθετηθεί το δυνατόν συντομότερο. Mm -hmm. Από εκεί και πέρα... Ε, δεν υπάρχει καμία διαφωνία και. Όχι, κοιτάξτε, όταν μιλάμε Α, για μια συγκυβέρνηση Ακόμα και σε θέματα μεταξύ, που θα πρέπει να τραβήξετε μία γραμμή. Θα σα πω. Ε, σε μια κυβέρνηση η οποία αποτελείται από δύο κόμματα με διαφορετικέ πολιτικέ ιστορίε, διαφορετικέ ιδεολογικέ καταβολέ, είναι προφανέ ότι υπάρχει και συζήτηση. Ε, Πολλέ φορέ υπάρχουν και επιμέρου διαφωνίε στα ζητήματα. Αυτό το οποίο όμω ε, καθορίζει, ε, προσδιορίζει κυρίαρχα την σχέση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ανεξαρτητών Ελλήνων και αυτήν την συνύπαρξη στην κυβέρνηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσπάθεια για να εξέλθει η χώρα από το καθεστώς μνημονιακής επιτροπής και να υπάρξει και μια θεσμική θωράκιση του ελληνικού πολιτικού συστήματος απέναντι σε ζητήματα διαφθοράς Αυτή ήταν η βασική αρχή που έφερε τα δύο αυτά κόμματα από την αρχή κοντά. Αυτή ήταν η βασική αρχή η οποία προσδιορίσε το κυβερνητικό πρόγραμμα Μάλιστα. ήδη από το 2015. Άρα, Επομένως, α, από εκεί σας... και πέρα όμως σας λέω ότι και στα υπόλοιπα ζητήματα υπάρχει προφανώς μετά από διάλογο, μετά από συζήτηση, μετά από ε, συνεδριάσεις των κυβερνητικών οργάνων, ε, ένας ενιαίος τρόπος αντιμετώπισης. Ακούγοντάς σας, ε, αντιλαμβάνομαι, φαντάζομαι και οι, όλοι οι υπόλοιποι, ότι δεν υπάρχει καμία ανησυχία για το Όχι, τι... Όχι, απόφαση... Συνοχή, ως προς την κυβερνητική συνοχή δεν έχω καμία απολύτως ανησυχία. Δεν υπάρχει κίνδυνος να φύγει ο κ. Καμένος. Δεν το νομίζω. Μάλιστα. Νομίζω ήμουν σαφή σε σχέση με αυτό. Απολύτω. <laughs> Απλά μια και είμαστε εδώ και το συζητάμε, το αποσαφηνίζουμε ακόμα περισσότερο. Ε, Μπαίνοντα σιγά σιγά στο άλλο πεδίο, αυτό τη διαφθορά, τη διαπλοκή, όλη αυτή την κόντρα που παρακολουθούμε μεταξύ κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση και όχι μόνο, αλλά κυρίω μεταξύ τη κυβέρνηση και τη αξιωματική αντιπολίτευση. Να ξεκινήσουμε από τα πιο φρέσκα, που είναι τα νεότερα που ήρθαν μέσω του τύπου πάλι μέσα στο Σαββατοκύριακο για τις επαφές της κυβέρνησης με τον κύριο Σαββίδη σας κατηγόρησε η Νέα Δημοκρατία ε, για μέτρη της διαπλοκής ακούσαμε αναφερόμενοι <χι> στον Πρωθυπουργό είναι κάπως... και τον κύριο Φλαμπουράρη σε ρόλο διαμεσολαβητή είναι με κάπως... επιχειρηματίες. Τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι κάπως ηρωνικό να μιλάει η Νέα Δημοκρατία για διαπλοκή. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι οι υπουργοί της σημερινής κυβέρνησης συναντούν όποιον θεωρούν ότι μπορεί να βοηθήσει στο βασικό στόχο που, είναι, που έχει καθοριστεί από την κυβερνητική πολιτική και αυτό είναι οι επενδύσει, οι νέε θέσει εργασία, το πλαίσιο, ή στη, μάλλον στην προσπάθεια για μια δυναμική ανάκαμψη τη ελληνική οικονομία. Η διαφορά αυτή τη κυβέρνηση σε σχέση με τι προηγούμενε κυβερνήσει είναι ότι α, όποιον συναντά, τον συναντά μέρα μεσημέρι, τον συναντά. Α, από, με ανοιχτές πόρτες και ανοιχτά τα φώτα και όποιο προσέρχεται σε αυτέ τι συναντήσει δεν κουβαλά βαλίτσε. Έχει μία διαφορά σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο είχε μάθει να λειτουργεί το πολιτικό σύστημα τα τελευταία 30-35 χρόνια και νομίζω ότι καλό είναι η Νέα Δημοκρατία αυτό να το βάλει καλά στο μυαλό τη. Δεν μπορεί να δημιουργήσει σκιέ. Το βασικό ζήτημα που αυτή τη στιγμή έχει έρθει στην επιφάνεια είναι ο τρόπο με τον οποίο ενεπλάκει η αξιωματική αντιπολίτευση στο σκάνδαλο της ε, Νοβάρτης mm. ε, και για το οποίο δεν έχει δώσει ακόμα απολύτως καμία απάντηση. Εδώ... Το μόνο το οποίο κάνει είναι να προσπαθεί διαρκώ ε, να αλλάξει την ατζέντα ή να φαντασιώνεται ε, σχέσεις σχέσει τη της, της σημερινή κυβέρνηση με τη Νοβάρτη, οι οποίε αποδεικνύονται, ε, αν όχι ε, κομικές, τουλάχιστον γελίε. Αναφορικά τώρα με αυτό που λέτε, και θα επιστρέψω στι σχέσει, αν υπάρχουν ή όχι, τη ε, κυβέρνηση. Κατά τον κύριο Παπαχριστόπουλο, υπήρχαν στο παρελθόν σχέσει φιλικέ τη κυβέρνηση, για παράδειγμα. Σας είπα, η ελληνική κυβέρνηση. κυβέρνηση κυβερνηση για παραδειγμα η ελληνικη κυβερνηση αντιμετωπιζει καθε επιχειρηματια ο οποίο θέλει να επενδύσει και να δημιουργήσει νέε θέσει εργασία με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν προνομιακέ σχέσει με κανέναν από του επιχειρηματίε. Πράγμα το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί να το ισχυριστεί η Νέα Δημοκρατία για τον εαυτό τη, αλλά και ο κ. Μητσοτάκη για τον εαυτό του, ο οποίο είναι σαφέ, το έχει ο ίδιο ομολογήσει, ότι έχει προνομιακέ σχέσει με συγκεκριμένου επιχειρηματίε. Αν δεν κάνω λάθο, την ίδια την. <Tipps> πρόταση για τη σύσταση εξεταστική επιτροπή, η Νέα Δημοκρατία είχε πει ότι χτυπάμε τον κύριο Μαρινάκη για να οδηγηθούμε στον κύριο Μητσοτάκη. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια ομολογημένη σχέση, προνομιακή σχέση μεταξύ του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Μαρινάκη. Πάντω από την πλευρά τη Νέα Δημοκρατία, σα και όχι μόνο και η υπόλοιπη αντιπολίτευση με όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα σε αυτή την υπόθεση, μεταξύ άλλων, πέραν δηλαδή τη αναξιοπιστία ω προ τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουν φτάσει στην προανακριτική, των μαρτύρων και όλο αυτό την εξοπιστία, το φλεβάρι, του 2000, το φλεβάρι του 2017 η ίδια η Νοβάρτη σε εσωτερικό τη έγγραφο ε, επί τη ουσία ομολογεί ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι εμπλέκονται στο συγκεκριμένο σκάνδαλο. Διότι λέει μην επιδιώξετε καμία επαφή με τον κύριο Γεωργιάδη, με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο και με άλλου πρώην υπουργού, με τον κύριο Αβραμόπουλο, διότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Πού το ήξερε η Νοβάρτη ότι εμπλέκονται στο σκάνδαλο το Φλεβάρι του 2017. Με μιλάμε, για πριν, με μιλάμε για ένα χρόνο να. πριν μιλάμε για ένα χρόνο πριν βγουν στη δημοσιότητα οι καταθέσεις των ε, προστατευόμενων Τον μάρτυρο, μαρτύρων είναι η ίδια Πάντως, η νομάρτης που δείχνει ότι η επιλογή που κάναμε για τη συγκρότηση επιτροπής προκαταρκτικής εξέταση ήταν η μοναδική ορθή επιλογή. Για να ολοκληρώσω το ερώτημά μου, αυτό το οποίο ε, ουσιαστικά σας λένε, για να το πω πάρα πολύ απλά και απλοϊκά αν μου επιτρέπετε, είναι ότι χρησιμοποιείται όλη αυτή την υπόθεση της Νοβάρτης ως αντίβαρο από τη μία... Για την υπόθεση Ισαβίδη που τώρα έχει σκάσει, αλλά και αν θέλετε για να δημιουργήσετε το αφήγημα τη επόμενη ημέρα. Μετά δηλαδή και από την έξοδο, τουλάχιστον στα χαρτιά από τα μνημόνια, το... οι διαπλεκόμενοι και οι μη διαπλεκόμενοι. Εμεί ε, αυτοί. Ε, Αυτή η πολιτική διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δυνάμεων εκείνων που έρχονται να βάλουν σε μία τάξη την ελληνική πολιτική και οικονομική ζωή. Και εκείνων οι οποίοι πρωταγωνίστησαν σε ένα σύστημα το οποίο είναι πανθομολογούμενο ότι ήταν διευθα, ε, διεφθαρμένο και διαβρωμένο από τα μέσα. Ε, είναι δεδομένοι από το 2012, αν θέλετε. Και κανένα Έλληνα πολίτη δεν αμφισβητεί αυτή τη διαχωριστική γραμμή. Επομένω, ε, αυτέ οι αναλύσει τη Νέα Δημοκρατία περί νέων αφηγημάτων κλπ, κλπ. δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ε, ωστόσο, πρέπει να σα πω ότι ο βασικό στόχο αυτή τη κυβέρνηση και είναι ομολογημένο, είναι ε, εκπεφρασμένο. Είναι ακριβώ αυτό. Πρώτον, να δημιουργήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο το οποίο δεν θα έχει ε, σχέση καμία με την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα των προηγούμενων ετών που οδήγησαν στη χρεοκοπία και δεύτερον να δημιουργήσουμε θεσμικέ εγγυήσει, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν τα άθλια, ή, να μην επαναληφθούν οι άθλιες πρακτικές του παρελθόντος όταν ε, ε, επιχειρηματίες με το αζημίο του ε, δημιουργούσαν προνομιακές σχέσεις με τις κυβερνήσεις. Σε, σε, και αυτά ξέρετε, δεν τα, λέμε, δεν τα λέμε εμείς. Έχουν υπάρξει αποφάσεις δικαστηρίων που έχουν καταδικάσει πρώην Υπουργού, πρώην Δημάρχου, πολιτικά στελέχη των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων, ε, έχουν αποφασίσει καθήρξει, έχουν μπει άνθρωποι στη φυλακή, έχουν βρεθεί λογαριασμοί με δεκάδε εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προέρχονταν από εξοπλιστικά, προέρχονταν από ε, μίζε για δημόσια έργα, προ, ε, προέρχονταν από υπεξαιρέσει ταμείων Εδώ, ε, σε ταμεία. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση, ε, την οποία κι εσεί κι εγώ και όλοι οι Έλληνε πολίτε γνωρίζουν ποια ήταν. Σε αυτό το νέο παραγωγικό μοντέλο του αύριο ή τη επόμενη ημέρα και με όλα τα δεδομένα, έτσι όπω έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα και κυρίω τα παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα, θα μπορούσε να είναι πιθανό σα ομιλητή στο κίνημα αλλαγή. Ακούσαμε και την τοποθέτησή σα, ακούσαμε ε, και, και τι καθαρέ κουβέντε όπω επισημάνατε. Ό, κυρία Μπουσδούκου, υπάρχουν δυνάμει στο εσωτερικό του κινήματο αλλαγή που θεωρούν ότι ο κίνδυνο για τη δημοκρατία. Uh, δεν είναι η uh, διαφθορά, δεν είναι η, ο εκφυλισμός του πολιτικού συστήματος, αλλά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνετε ότι uh, υπάρχουν uh, μεγάλες αποστάσεις που πρέπει να καλυφθούν για να μπορέσουμε να μπούμε σε έναν uh, δομημένο Μπορούμε διάλογο με τις συγκεκριμένες με δυνάμεις. Κοιτάξτε, αν το κίνημα αλλαγή αποφασίσει να κάνει αυτοκριτική uh, και, ως, uh, και, uh, και για όλα όσα έπραξαν πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν σε αυτό, όπως είναι το ΠΑΣΟΚ από το 2000, 2012 μέχρι το 2015, όταν ταυτίστηκαν πλήρω πια με την διακυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, η οποία mm -hmm. ήταν ίσω η πιο δεξιά διακυβέρνηση την οποία έχει γνωρίσει η ελληνική κοινωνία από το 1975 και μετά, είναι πιθανό να μπορέσουμε να ανοίξουμε μια σειρά αποζητήματα τα οποία μπορεί να αφορούν δικαιώματα, τα οποία μπορεί να αφορούν το κοινωνικό κράτο. Ωστόσο, δεν βλέπω αυτή τη διάθεση. Αντιθέτω, βλέπω ε, μια διάθεση ρευανσισμού απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και μια διάθεση απόλυτη στήριξη ε, ακριβώ αυτή τη ακραία δεξιά πολιτική, η οποία εφαρμόστηκε μεταξύ του 2012 και του 2015. Αν διατυπώσω το ερώτημά μου με για το Σταύρο Θεοδωράκη και το ποτάμι. Εμείς σας, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε μία... έχουμε μία σαφή θέση. Λέμε ότι όποιε πολιτικές δυνάμεις ή όποια μεμονωμένα πρόσωπα θέλουν να ανοίξει πολιτικό διάλογο που να αφορά το αύριο της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας, κάνοντας όμως ταυτόχρονα έμπρακτη... Αυτοκριτική για τι πολιτικέ επιλογέ που οδήγησαν τη χώρα στο χείλο τη καταστροφή και το 2010 αλλά και το 2015, νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα ενό τέτοιου πολιτικού διαλόγου. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, ο κάθε πολιτικό έχει κάνει, φαίνεται, τι αρχικέ του επιλογέ, επομένω αναμένουμε το μέλλον. Αυτή να δείξει. τη στιγμή συγκυβερνάτε και προ το παρόν με τον κύριο Καμένου επίση. Και προ το παρόν και προ το μέλλον. Μάλιστα. Κλείνοντας, ένα ερώτημα, ένα σχόλιο αν θέλετε για το πώς παρακολουθείτε όλη την ιστορία γύρω από την αθωωτική απόφαση του Μητροπολίτη Αμβρόσιου το οποίο θέμα μάλιστα εκτός από κοινωνικές διαστάσεις καθώς συζητείτε πολύ λαμβάνει και πολιτικές μετά και το αίτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης να ζητήσει τα πρακτικά. Θα σας πω κυρία Μπουσδούκου, ε, δεν νομίζω ότι η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να είναι περήφανη για τον εαυτό της μετά τη συγκεκριμένη απόφαση. Ε, οι νόμοι υπάρχουν για να εφαρμόζονται δεν υπάρχουν πολίτες ε, που είναι περισσότερο ίσοι από άλλους ε, δεν υπάρχουν πολίτες ε, οι οποίοι έχουν ασυλία ενώπιον του νόμου ε, είτε έχουν είτε δεν έχουν απευθείας επικοινωνία με τον Θεό ε, αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει τα πάντα για να διασφαλίσει την ίση μεταχείριση των ελλήνων πολιτών ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού και νομίζω ότι το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχουμε, αν ερμηνευτεί σωστά, δίνει τη δυνατότητα μιας τέτοιας κατεύθυνση που θα έχει ορίζοντα ακριβώς την ίση μεταχείριση, αλλά και της προστασίας που είναι αναγκαία για άτομα τα οποία δέχονται ρατσιστικές επιθέσεις. Νομίζω ότι η συγκεκριμένη απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης δεν ερμήνευσε σωστά αυτό το νομοθετικό πλαίσιο και θα πρέπει ίσως και από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης να γίνουν ακόμα περισσότερες κινήσεις και, σε, και στο πλαίσιο της νομοθετικής προστασίας έτσι ώστε να μην δίνεται δυνατότητα σε κανέναν να προσβάλλει οποιαδήποτε κατηγορία ευχαριστώ. του ελληνικού πληθυσμού. Σας ευχαριστώ θερμά συζήτηση συζήτηση και για Τζανακόπουλο, κυβερνητικό εκπρόσωπο Δημήτρη Τζανακόπουλο, σε μια προσπάθεια να συζητήσουμε για τουλάχιστον τα, τα πιο επίκαιρα θέματα που παρακολουθούμε καθημερινά. Αμέσω μετά θα δούμε και την πλευρά τη αξιωματική.